Καλησπέρα σας, είμαι η Άννη Μουσογιάννη, ακόμα μία Τετάρτη μαζί με την εκπομπή Art Wave και σήμερα έχω την τιμή και τη χαρά να έχω μαζί μου την Μάνια Βλαχογιάννη. Το κομμάτι το οποίο ακούσαμε, το κομμάτι της αγωγής εκπομπής, ήταν το Angel of Mine με το δημιουργό Τάσο Πέτσα, το οποίο είχε σημειώσει πάρα πολύ καλές θέσεις στο εξωτερικό και νομίζω για πάρα πολύ καιρό είχε την πρώτη θέση στο Top 100 στην Ελλάδα. Mm-hmm. Top 100 στην Ελλάδα και φτάσαμε μέχρι τη θέση 176 στα 200 της Ευρώπης. Απίστευτο. Η μουσική, η στίχη και η συνερμηνεία ήταν με τον Τάσο Πέτσα, αγαπημένο συνθέτη και φίλο. Και η σύνθεση όμως και η φωνή σου ήταν απίστευτη, ομολογώ να πω. Είναι πολύ ωραίο τραγούδι και μάλιστα έτσι είναι ιδιαίτερο γιατί είναι αφιερωμένο στη μητέρα του που έχασε πριν από λίγα χρόνια και το Angel of Mine, ο άγγελος μου, στην περίπτωση αυτή ήταν η μητέρα του, αλλά είναι αφιερωμένο σε όλους τους αγγέλους που έχουμε στη ζωή μας. Γι' αυτό κιόλας καταφέρνει, παρόλο που είναι ηλεκτρονική μουσική, να περάσει και συναίσθημα μέσα, ναι, από τις νότες. Ακριβώς. Και αυτός ο συνδυασμός που είναι της ηλεκτρονικής μουσικής, της trip-hop μουσικής, μαζί με τα οπερετικά, τα πιο κλασικά φωνητικά, είναι αυτό που το κάνει το πιο, του δίνουν το ιδιαίτερο ύφος και στυλ. Και άρεσε και πάρα πολύ στον κόσμο γι' αυτό το λόγο. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Και αφού σε ευχαριστήσω που ήρθες σήμερα στην εκπομπή μου. Είναι και η χαρά που επιτέλους γνωριστήκαμε. Επιτέλους και που αποδέχτηκες την πρόσκλησή μου. Θέλω να μας συστηθείς, γιατί νομίζω κάποιος προσπαθώντας να δει το βιογραφικό σου, χάνεται λίγο στο δάσος. Είσαι πολυπράγμων. Πολυπράγμων. Ας πούμε, ξεκίνησα πάρα πολύ μικρή. Και μ' αρέσει αυτό. Μ' αρέσουν οι άνθρωποι που ασχολούνται και κάνουν πολλά πράγματα, τα οποία όμως είναι συνυφασμένα μεταξύ τους και ακολουθούν μια ανωδική πορεία. Η τέχνη έτσι κι αλλιώς μία είναι. Απλά έχει διαφορετικούς τρόπους έκφρασης. Ξεκίνησα πολύ μικρή με ρυθμική, 4,5-5 ετών με μαθήματα πιάνου. Ασχολήθηκα και με το τραγούδι και με το χορό επίσης έτσι σε σχολική ηλικία, να το πω έτσι. 17 ετών πήρα το δίπλωμα πιάνου από το Εθνικό Οδείο Αθηνών με τον ανώτατο βαθμό που υπάρχει και τα αριστείατα που δίνουν σε αυτόν τον βαθμό. Από μικρή υπήρχαν οι βλέψεις λόγω της πορείας που είχα για το εξωτερικό. Είχα βρεθεί αρκετές φορές έξω λόγω της δουλειάς του πατέρα μου, οπότε κάποια στιγμή μείναμε εκεί. Και εκεί συνέχισα τις σπουδές μου στο Richard Strauss Conservatorium, στο πιάνο, μπήκε και το τραγούδι στη μέση, που το αγαπούσα πάρα πολύ. Mm-hmm. Έκανα κάποιες σπουδές και στη Δρέσδη, υποκριτική σχολή στο Μόναχο. Με το musical ασχολήθηκα αρκετά εκεί. Αυτά είναι όσον αφορά τις σπουδές. 2 χρόνια νομική, αλλά δεν την τελείωσα γιατί με τραβήξαν. Δηλαδή ήμουν μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδος, οπότε δεν μπορούσα να τα κάνω όλα μαζί. Αυτά. Από σπουδές και μετά έκανα πάρα πολλά πράγματα στη Γερμανία όσον αφορά το μουσικό θέατρο. Mm-hmm. Από πολύ μικρή. Ήδη 18-19 ετών ήμουνα σε ένα γκρουπ μέσα θεατρικό, το οποίο κάναμε το In Harem Tanzen die Kanaker, λέγεται το έργο αυτό, μουσικοθεατρικό. Συνόδευα όλη την παράσταση στο πιάνο και τραγουδούσα με 2 πολύ καλές ηθοποιούς. Κάναμε τουρνές όλη τη Γερμανία, την Αυστρία, την Ελβετία. Αντιπροσωπεύσαμε και το Μόναχο σε κάποιες γιορτές. Μετά ήρθαν άλλες παραγωγές, πάρα πολλές παραστάσεις. Έχω κάνει τη μουσική επιμέλεια σε παραστάσεις. Αυτά. Και μετά μου δώσαν έτσι σε ηλικία 23 ετών τη θέση της υποδιευθύντριας στην κρατική μουσική σχολή του Γκάρχινγκ στο Μόναχο. Πολύ υψηλή θέση για μια τέτοια, ναι, ηλικία. Και εγώ δεν το πίστευα. θυμάμαι ότι είπα στον διευθυντή έτσι, που μου έκανε την πρόταση, μα έχετε μέσα στη σχολή άλλους 26 καθηγητές. Εμένα που είμαι και Ελληνίδα και μικρή και βρήκατε να με θέλετε για αυτή τη θέση. Και μου είπε ότι βλέπει κάτι που εγώ δεν το βλέπα τότε στα 23 φυσικά. Πήρα αυτή τη θέση. Δεν ήταν εύκολο καθόλου. Είχε πάρα πολύ οργάνωση, πολύ μεγάλη πειθαρχία, 700 μαθητές είχε μέσα. Διευθύνα και όλο τον τομέα του πιάνου με καθηγητές ανεγνωρισμένους. Εγώ ήμουν το κοριτσάκι, άλλοι ήταν ηλικία άνω των 40-50-60 τότε. Ήταν λίγο δύσκολο, αλλά
με έμαθε πάρα πολλά πράγματα και με βοήθησε πάρα πολύ, μου έδωσε πολλές δυνατότητες να κάνω musical, να σκηνοθετήσω musical, να φτιάξω μουσικά σύνολα με παιδιά, να διδάξω. Αυτό με βοήθησε πάρα πολύ και στη σημερινή μου πορεία. Ωραία, ωραία. Θα προχωρήσουμε στο επόμενο κομμάτι. Mm-hmm. Και μετά θα επιστρέψουμε περισσότερο η Μάνια Βλαχογιάννη, το οποίο ονομάζεται «Νεράιδα ζωή». Mm-hmm. Είναι από το καινούριο single, maxi single που κυκλοφόρησε τώρα το 2016 τον Νοέμβριο. Mm-hmm. Σε μουσική Δημήτρη Πικράκη. Το συγκεκριμένο τραγούδι είναι σε στίχους Στέλλας Μουδάτσου και είναι κάτι πάρα πολύ πολύ διαφορετικό από αυτό που ακούσαμε πριν. Και να πω ότι παίζουν και εξαιρετική μουσική μέσα. Το ακορντεόν που θα ακούσουμε αυτή τη στιγμή είναι από τη Ζωή Τηγανούρια, που την αγαπώ επίσης πάρα πολύ, είναι εξαιρετική. Είναι μια πάρα πολύ ωραία παραγωγή και γενικά νομίζω ότι είναι κάτι που έχει ένα νόημα. Είναι πολύ ωραία τραγούδια, πολύ ωραία δουλειά. Ωραία, πάμε για μία ακόμα μουσική γεύση από Μάνια Βλαχογιάννη με την Νεράιδα Ζωή. Και μετά την Νεράιδα Ζωή, επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο με τη Μάνια. Μάνια, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Λέγοντας μου προηγουμένως ότι έχεις σπουδάσει, έχεις εργαστεί στη Γερμανία και στην Ελλάδα βέβαια, που έχεις μια πολύ όμορφη ανωδική πορεία, αν μπορώ να το πω έτσι, να το εκφράσω έτσι. Πες μας, Ελλάδα, Γερμανία, τι θα επέλεγες? Δεν μπορώ να το πω αυτό. Όταν, καταρχήν, όταν έχεις ζήσει τόσα πολλά χρόνια
σε μία άλλη χώρα, γιατί ήταν πολλά τα χρόνια, είμαι από μικρή σχετικά έξω, αγαπάς καταρχήν και τις δύο χώρες. Δηλαδή, αυτή, εκεί που γεννήθηκες, τη χώρα που γεννήθηκες, την αγαπάς έτσι κι αλλιώς είναι στο αίμα σου, είναι οι ρίζες σου. Την άλλη χώρα μαθαίνεις να την αγαπάς. Γιατί σου έχει δώσει κάποια άλλα πράγματα, έχεις εμπειρίες και έχω όλες τις νεανικές μου εμπειρίες εκεί. Εάν έπρεπε σαν χώρα να διαλέξω, σαν κλίμα, σαν χώρο, φυσικά την Ελλάδα θα διάλεγα. Γι' αυτό και γύρισα. Αλλά υπάρχουν πράγματα εκεί που ανακάλυψα όταν γύρισα, δηλαδή τώρα που έχω 7-8 χρόνια, ότι δεν τα έχουμε και μου λείπουν. Αλλά δεν θα μπορούσα να διαλέξω. Πάντως αυτή τη στιγμή θέλω να είμαι εδώ, είμαι συνειδητά εδώ και την αγαπάω. Γύρισα γιατί ήθελα να γυρίσω. Παρετήθηκα από τη σχολή που λέγαμε πριν, την Music Schule στο Garching. Και γύρισα γιατί όταν ερχόμουν τα καλοκαίρια εδώ, η νοσταλγία ήταν τόσο μεγάλη που κάθε φορά που έβλεπα έτσι τη θάλασσα, τα δέντρα, έτρεχαν τα μάτια μου και είπα ένα χρόνο να ζήσω στην Ελλάδα, ένα χρόνο. Αλλά όταν κλείνεις μια ζωή από κάπου και πας να την ξαναξεκινήσεις, το κάνεις, το υπολογίζεις τουλάχιστον για πάντα. Τα έκλεισα όλα λοιπόν. Έκλεισα σπίτι και ωραίο. Έκλεισα φίλους, έκλεισα μια ολόκληρη ζωή, μια καριέρα. Πήρα ό,τι είχα να πάρω από εκεί και γύρισα πίσω. Και στην ουσία γύρισα χωρίς να με ξέρει κανείς το πουθενά. Είχα πολλά χαρτιά, είχα πολλές δημοσίευσεις, πάρα πολλά πράγματα που είχα κάνει, αλλά δεν τα είχα κάνει εδώ. Οπότε εδώ ξανααγωνίστηκα από την αρχή, ξεκίνησα. Οπότε ο τολμό νικά. Ο τολμό σίγουρα νικά. Άμα αγαπάει αυτό που κάνει και το πιστεύει. Σωστά. Και έχει και αντοχή. Θέλει και πείσμα, θέλει και αντοχή, επιμονή, υπομονή. Και να μην χάνεις το στόχο και την ποιότητα από τα μάτια σου. Αυτό είναι για την τέχνη τώρα, ισχύει αυτό τώρα, δεν ξέρω για κάποιο άλλο τομέα, αλλά για την τέχνη αυτό είναι νομίζω για μένα η συνταγή. Αναπολύς καθόλου τη ζωή στη Γερμανία, τόσο την επαγγελματική όσο και την προσωπική, αν μπορούσα να το πω. Θα σου πω ότι αναπολύω. Χόρευα πάρα πολύ, χορεύω και, αυτό δεν σου το είπα πριν, αλλά χορεύω κιόλας. Και αυτό. Χορεύω Λάτιν, ναι. Το βάζουμε και αυτό στον κατάλογο, παρακαλώ, στη λίστα. Λοιπόν, χόρευα πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια, αυτό που μου έδινε τη χαρά στη Γερμανία, γιατί δεν έχει και πολλά πράγματα για να κάνεις εκεί σαν ζωή, ήταν η σάλσα, η μερέγγε, τα Λάτιν. Είχαμε εκεί λοιπόν ένα, να το πω έτσι, μια παρέα που το κάναμε αυτό. Αυτό μου έχει λείψει. Πολύ. Όχι ότι δεν υπάρχει εδώ στην Ελλάδα, αλλά ήταν τα άτομα, ήταν, το είχαμε χτίσει εκεί και δεν είναι το ίδιο. Ναι. Αυτό μου λείπει. Μου λείπει η οργάνωση και η ηρεμία που σου δημιουργούσε η οργάνωση, γιατί ξέρεις ότι όλα θα λειτουργήσουν την ώρα τους και δεν χρειαζόταν να έχεις εσύ καμία έννοια. Είσαι πολύ πιο χαλαρός εκεί. Όσο αφορά την ασφάλιση, τα χρήματα, εντάξει, είμαστε και σε μια δύσκολη εποχή τώρα στην Ελλάδα. Ήξερες ότι όλα είναι εκεί. Το κράτος είναι εκεί, οι άνθρωποι είναι εκεί, οι νόμοι είναι εκεί, η αστυνομία είναι εκεί, όλα εκεί. Αυτό μου έχει λείψει. Δεν μου έχουν λείψει άλλα πράγματα. Είσαι άνθρωπος της οργάνωσης, δηλαδή, του προγράμματος. Ήμουνα, νομίζω, από τότε που γεννήθηκα, αλλά με ανάγκασε και η Γερμανία, γιατί η πειθαρχία που έπρεπε, στην οποία έπρεπε εγώ να δουλέψω και να προσαρμοστώ, με ανάγκασε να πάρω κάποια στοιχεία, τα οποία όμως τα εφαρμόζω και εδώ. Και βλέπω ότι οι περισσότεροι το θέλουν, το χρειάζονται κάτι τέτοιο. Ενώ πιστεύω ότι θα τους τρομάξει. Δεν είναι έτσι τελικά. Τη χρειαζόμαστε λίγο την πειθαρχία εδώ στην Ελλάδα. Ναι, συμφωνώ μαζί σου. Δεν γίνεται χωρίς πειθαρχία. Δεν μπορείς να έχεις ένα άρτιο αποτέλεσμα. Από τον εαυτό σου ξεκινάει αυτό και μετά μεταδίδεται και στους άλλους. Και όταν οι άλλοι σε βλέπουν σαν παράδειγμα ότι είσαι πειθαρχημένος, ακολουθούν και εκείνοι. Όσοι δεν μπορούν, δεν ακολουθούν, αλλά δεν χρειάζομαι τέτοιες συνεργασίες. Συνειδητά ή συνείδητα πιστεύεις ακολουθούν? Δηλαδή, ο άλλος συνειδητά βάζει στον εαυτό του κάποια, θέτει στον εαυτό του κάποια όρια και είναι πιο προγραμματισμένος, πιο πειθαρχημένος, ναι. Ή ασυνείδητα ακολουθώντας τον άλλον, βλέποντας τον ως πρότυπο και ως. Νομίζω και τα δύο. Άλλοι χρειάζονται πρότυπα, άλλοι χρειάζονται κάποιον που να τους οδηγήσει. Ναι. Οδηγώ δηλαδή. Mm. Νομίζω και συνειδητά και υποσυνείδητα το βλέπουν. Κυρίως βλέπουν ότι ό,τι κάνω το κάνω σοβαρά. Οπότε εκεί καταλαβαίνουν ότι πρέπει να βγάλουν και τον καλύτερό τους σε αυτό και να το δουν και εκείνοι σοβαρά. Και όταν βλέπεις κάτι σοβαρά, προχωρείς, εξελίσσεσαι. Ναι. Και το βλέπουν στον εαυτό τους, αυτό τους αρέσει και γι' αυτό το λόγο έρχονται και συνεχίζουν. Έπειτα μπορούν να βασιστούν. Μπορείς να βασιστείς σε κάποιον ο οποίος έχει μία πειθαρχία, γιατί ξέρεις ότι θα είναι εκεί όταν πρέπει να είναι εκεί. Mm. Και αυτό είναι πολύ ωραίο για τη συνεργασία. Για όλα είναι πολύ ωραίο, αλλά για τη συνεργασία κυρίως. Ωραία, έχω και μια ερώτηση ακόμα να σου κάνω για τη Γερμανία, αναφορικά με τη Γερμανία, αλλά θέλω να πάμε στο επόμενο κομμάτι, το οποίο είναι το «Γίνε».
Και το γίνε είναι πάλι σε μουσική του Δημήτρη Πικράκη και σε στίχους της Χριστίνας Αλεγογιάννη. Είναι επίσης από το νέο σίγγλ, το Νοθευμένη Αγάπη. Και είναι καινούριο, είναι διαφορετικό, έχει λίγο πιο pop χαρακτήρα. Εντελώς διαφορετικό και αυτό και από το προηγούμενο και από το πρώτο. Ωραία, πάμε να ακούσουμε λοιπόν το γίνε και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ με περισσότερη μάνια. Η ζωή να μην κυλάει, ο χρόνος πια να μην περνά. Μοιάζεις κι εσύ από μακρός ξανά, τα μάτια σου θολά. Μοιάζεις στιγμή να μην κρατάει, νόημα πες μου που να βρω. Δεν μοιάζεις πια με εκείνον που αγαπώ και που να κρατήσω. Επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο και Μάνια, θέλω να σε ρωτήσω εν συνεχεία της προηγούμενης συζήτησης που είχαμε το θέατρο στην... γιατί έχεις κάνει πολύ θέατρο στη Γερμανία. Μουσικό θέατρο εκεί έχω κάνει. Μουσικό θέατρο, συγγνώμη. Ναι. Δεν μπορούσα να κάνω από το άλλο παρότι ήθελα, γιατί προφορά δοκίμασα τηλεόραση, έχω κάνει λίγο σε κάποιο σύρελ, έτσι κωμικό έχω παίξει. Η προφορά που είχαμε ανάγκαζε, με περιόριζε πάρα πολύ και δεν μπορούσα να κάνω θέατρο που ήθελα εκεί. Αλλά το μουσικό θέατρο δεν πειράζει και να έχεις λίγη προφορά, συνήθως είναι καλό. Συνήθως σε παρασέρνει ως ακροατής και ως θεατής η φωνή και η ερμηνεία. Ακριβώς, και όχι... ακριβώς. Και φτιάχνεται η προφορά, αν είναι για ένα τραγούδι, να το πεις ας πούμε στα γερμανικά, φτιάχνεται η προφορά. Ενώ το να μιλάς σε θεατρική παράσταση είναι διαφορετικό πράγμα. Ωραία, οπότε πες μου, οι συνθήκες, θέατρο στην Ελλάδα και θέατρο στη Γερμανία, όπως ρώτησα πριν. Δηλαδή, οι συνεργασίες, ο τρόπος προετοιμασίας ενός θεατρικού, συμπροταγωνιστές, δεν ξέρω. Κοίταξε, καταρχήν υπάρχουν πολύ περισσότερες δυνατότητες εκεί και πολύ μεγαλύτερος σεβασμός στους καλλιτέχνες, με την έννοια του ότι
σε βλέπουν διαφορετικά από ότι έναν άλλον ο οποίος δεν ασχολείται με την τέχνη. Και το είδα αυτό σε όλες τις ηλικίες. Και επειδή ξεκίνησα από μικρή, πολλές φορές φοβόμουν ότι επειδή ήμουν μικρή, δεν θα με δούνε με τον ίδιο τρόπο. Αλλά όχι, δεν ήταν έτσι. Ο σεβασμός ήταν σεβασμός. Ήδη από το Richard Strauss Conservatorium ήταν έτσι. Και στη δουλειά μου, δηλαδή από τις σπουδές. Να φαντάζεσαι ότι μας μιλούσαν στον πληθυντικό οι καθηγητές. Ναι, υπάρχει μία διαφορά. Η προετοιμασία, να σου πω την αλήθεια, όπως και εδώ πολλές πρόβες, εντάξει, καλλιτέχνες παντού παρόμοιοι είμαστε, δεν έχουμε τόση πολύ μεγάλη διαφορά. Πειθαρχία πάλι βέβαια εκεί για να βγει κάτι. Εντάξει, και εκεί υπήρχαν οι αναβολές και εκεί υπήρχαν τα θεματάκια. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν διαφορετικό. Το διαφορετικό είναι καταρχήν πηγαίνει πολύ περισσότερο κόσμος. Υπάρχουν πολύ μικρές σκηνές οι οποίες είναι γεμάτες. Βέβαια, μιλάω για αυτές τις μουσικοθεατρικές σκηνές εγώ που εδώ πέρα τόσο πολύ δεν υπάρχουν. Είναι αυτό το Klein Kunstbühne που λένε οι Γερμανοί, που είναι μικρές σκηνές που έχουν δυνατότητα μουσικής, που είναι λίγο, θα λέγαμε ότι μοιάζουν λίγο με μπουάτ εδώ, αλλά δεν είναι έτσι. Είναι λίγο πιο θέατρο από μπουάτ, αλλά σε αυτό το στυλ έρχεται. Και εκεί γινόντουσαν και παραστάσεις. Πολλές παραστάσεις έχουμε κάνει εκεί και θεατρικές. Αλλά είχαν πάντα που να έχουν και μουσική μέσα, τραγούδι. Και χορογραφίες μέσα υπήρχαν. Δεν έχει τόσο μεγάλη διαφορά σε αυτό. Η διαφορά είναι οι δυνατότητες και η σοβαρότητα που είπαμε και πριν, η πειθαρχία. Και το ότι ο κόσμος σε βλέπει, έρχεται και σε βλέπει διαφορετικά. Αμέσως θα γραφτεί κριτική χωρίς καν να τη ζητήσεις, ας πούμε. Σε κερνάνε, δηλαδή όπου πηγαίναμε και μας οργανώνανε την τουρνέ, υπήρχαν όλα πληρωμένα. Το ταξίδι, πρώτη θέση στο τρένο ή αεροπλάνο. Τρία άτομα ήμασταν σε αυτό το μουσικοθεατρικό έργο. Τα φαγητά πληρωμένα, ξενοδοχείο μονόκλινο. Δηλαδή ονειρικές συνθήκες. Και τα χρήματα που παίρναμε δεν θα τα συγκρίνω με τίποτα ελληνικό. Είναι κρίμα να το πω. Είναι πολύ μεγάλα τα ποσά. Εντελώς διαφορετικό. Ο τρόπος που ερχόντουσαν και σε παίρναν από το σταθμό. Υπήρχε δηλαδή, σου δίναν την αίσθηση ότι είσαι σημαντικός. Αυτό είναι το βασικό. Όχι σπουδαίος, σημαντικός. Και αναφορικά με τις συνεργασίες, είναι ευγενής άμυλα για θέμη του ανταγωνισμού. Και συγκριτικά πάντα Ελλάδα με Γερμανία. Νομίζω ότι η άμυλα είναι πιο ευγενής. Τουλάχιστον δεν φαινόταν να υπάρχει κάτι άλλο ή και αν υπήρχε ήταν πιο φανερά. Εδώ νομίζω ότι είναι λίγο τα πράγματα πιο, να το πω τώρα, λίγο πιο ύπουλα, λίγο πιο... είναι θέμα ζήλιας. Νομίζω ότι στη Γερμανία, και αν υπήρχε αυτή η ζήλια, είτε την κρύβανε πάρα πολύ καλά ή δεν τη δείχναν, δεν την άφηναν να φανεί. Εδώ φαίνεται πιο πολύ. Εδώ δεν θέλουν τόσο πολύ. Δηλαδή, κάποιοι χαίρονται, κάποιοι δεν χαίρονται. Και το να μην χαίρεσαι δεν πειράζει. Αλλά το να θέλεις να το πω, να γδάρεις τον άλλον, αυτό δεν είναι καλό. Αλλά νομίζω ότι αυτό δεν έχει να κάνει με τους καλλιτέχνες ή με την τέχνη, έχει να κάνει με την οτροπία του λαού μας. Που γενικά είναι έτσι λίγο πιο, έχει πιο πολύ τεμπεραμέντο και όλα αυτά τα συναισθήματα τα γνωστά. Παρόλο που γύρισες τώρα στην Ελλάδα από επιλογή και που έχεις, το κεφάλαιο Γερμανία για σένα έχει κλείσει. Αν σου λέγανε να πας στη Γερμανία για ένα θεατρικό, μουσικό θέατρο. Θα πήγαινα. Θα πήγαινες. Ναι, θα πήγαινα. Αλλά βέβαια πάντοτε με τη σκέψη ότι θα προωθήσω και τα ελληνικά μου κομμάτια. Δηλαδή, ας πούμε, το έργο μου, το Αστέρι της Ερήμου, Ναλιμάρ, το σκέφτομαι σοβαρά να το μεταφράσω στα γερμανικά και να το προωθήσω και εκεί. Γιατί την ξέρω καλύτερα, τις ξέρω καλύτερα τις γερμανόφωνες χώρες. Mm-hmm. Και την Αυστρία την ξέρω καλά και είναι κάτι πιο γνωστό σε μένα. Θα ήθελα και στα αγγλικά, αλλά θα προτιμούσα αυτή τη στιγμή γερμανικά. Το οποίο έργο είναι εξαιρετικό και για το οποίο θα μιλήσουμε αργότερα. Mm-hmm. Πάμε τώρα στο επόμενο κομμάτι, Νοθευμένη Αγάπη. Είναι το κομμάτι που έδωσε και τον τίτλο στο Maxi Single, το Νοθευμένη Αγάπη. Είναι μια μπαλάντα, πάρα πάρα πολύ αγαπημένη, πάλι σε μουσική του Δημήτρη Πικράκη και στίχους της Στέλλας Μουδάτσου. Και το αγαπώ πάρα πολύ εγώ αυτό το τραγούδι, πάρα πολύ, με εκφράζει φοβερά. Να σε ρωτήσω, έτσι τώρα πριν πούμε στο κομμάτι, νοθεύεται η αγάπη? Α, την περίμενα αυτή την ερώτηση. Μου την έχουν ξανακάνει τυχαία. Μου είχε τελείωσε μετά τώρα. Πριν. Εξαρτάται τι εννοείς με το εν λέξη νοθεία. Νομίζω ότι η στιχουργός όταν το έγραψε αυτό, και όπως θα καταλάβεις και από τον υπόλοιπο στίχο, εννοούσε την αγάπη η οποία δεν είναι ίσως τόσο παραδεκτή από την κοινωνία μας. Τις αγάπες γενικά. Οπότε αυτό εννοούσε με νοθεία. Δεν νομίζω ότι εννοούσε ψεύτικη αγάπη. Αντιστρόφως, όταν μιλάει έτσι σε αυτή την αγάπη, θεωρώ ότι εννοεί αυτά όλα τα ωραία, τα κρυφά, τις μεγάλες αγάπες που δεν μπορούν να
βγούνε στο φως της ημέρας. Κατά τη γνώμη μου αυτό εννοούσε. Ωραία, ας αφήσουμε για τα επόμενα περίπου 3 λεπτά και κάτι να μας παρασύρει η φωνή της Μάνιας Βλαχογιάννη και επιστρέφουμε. Νοθευμένη μου αγάπη, καλώς ήρθες. Απόψε έχω κάτι να σου πω. Λες και μπήκαν στην καρδιά μου λοποδίτες και δεν ξέρω πώς να μην. Γι' αυτό κρύψου φίλε, φύγε μακριά. Δεν αντέχω να με πιάσει τη σκιά σου. Γι' αυτό κρύψου φίλε, φύγε μακριά. Δεν αντέχω να κοιτάω χαμηλά. Νοθευμένη μου αγάπη, καλώς ήρθες, ξέρεις είναι δύσκολο να πω. Τα όνειρά μου αν και τρελές φωτοβολίδες δεν έλαμψαν ποτέ σ' ουρανό. Γι' αυτό κρύψου φίλε, φύγε μακριά. Δεν αντέχω να με πιάσει τη σκιά σου. Γι' αυτό κρύψου φίλε, φύγε μακριά. Δεν αντέχω να κοιτάω χαμηλά. Νοθευμένη μου αγάπη, καλώς ήρθες. Και αφού πήραμε μία μικρή γεύση από τη ζωή σου, τις σπουδές σου, θα ήθελα να μας πεις λίγο για τη δισκογραφική σου, συγγνώμη, για το Σαρδάμ. Δισκογραφική σου δουλειά, πορεία. Ξεκίνησε το 2013 με το πρώτο τραγούδι, το «Όταν μιλάνε οι αισθήσεις», που ήταν του συνθέτη Balsam 17, ίδιος συνθέτης με τα τραγούδια, με κάποια τραγούδια που θα ακούσουμε τώρα, και εκείνος που είναι και ο συνθέτης του έργου, της μοντέρνας όπερας, το «Αστέρι» της Ερημούνα Λιμάρ. Επίσης, στο τραγούδι αυτό το πρώτο συμμετείχε και ο Βασίλης Ασημακόπουλος, ένας συνάδελφος, έτσι, πολύ αγαπημένος. Και μετά ήρθε η δεύτερη δουλειά, που ήταν μια δουλειά με musical. Τα highlights musical, έτσι, διάφορα που αγαπώ πολύ, κυρίως τα αγαπημένα μου, ένα άλμπουμ. Μετά ακολούθησε μια δουλειά σε πιο έντεχνο ελληνικό, με τον Φίλιππο Πατήρη.
συνθέτη και στιχουργό. Ακολούθησε το «Στιγμές», είναι το δεύτερο κομμάτι πάλι της τριλογίας αυτής, με το «Όταν μιλάνε οι αισθήσεις», «Στιγμές» και «Σε θέλω τόσο». Μετά ακολούθησε μια δουλειά διαφορετική, εξαιρετική, με το Μίκη Θεοδωράκη, «Μύθος 90», Μίκης Θεοδωράκης. Αυτή ήταν μια... με τον Oral Fragment μαζί, με τον οποίο θα ακούσουμε και κάποια κομμάτια από το Return to Space 2, που είναι ηλεκτρονική μουσική, γράφει, είναι συνθέτης καθαρά ηλεκτρονικής μουσικής, έκανε μια εξαιρετική δουλειά πάνω σε τραγούδια, σε κομμάτια του Μίκη Θεοδωράκη, πάνω στο οποίο τραγούδισα και εγώ στο άλμπουμ. Μετά ήταν το Time Trap, επίσης με τον Κωνσταντίνο Παπουτσί και τον Oral Fragment. Είναι 10 δουλειές. Μετά ήρθε με τον Τάσο Πέτσα το Angel of Mine. Το «Σε θέλω τόσο» πάλι με τον Balsam 17 και σε στίχους δικούς μου. Και τα τελευταία ήταν το «Νοθευμένη Αγάπη» που μόλις ακούσαμε, ολοκληρώσαμε τώρα το single. Και το «Return to Space 2», από το οποίο θα ακούσουμε αργότερα κάτι. Είναι δηλαδή, με αυτά εδώ είναι 10 δισκογραφικές δουλειές από τον Δεκέμβριο του 2013. Τα τελευταία δηλαδή 3 χρόνια, 4 σχεδόν. Πολύ δουλειά. Στον τέταρτο χρόνο. Και είναι και εξαιρετικοί συνεργάτες όλοι. Όλοι οι συνθέτες είναι, μπορώ να πω, και σαν συνθέτες πάρα πολύ καλοί και σαν άτομα. Είμαι πραγματικά έτσι, να το πω, τυχερή. Πολύ καλοί συνεργάτες. Κινείσαι πάντα έτσι με τέτοιες ταχύτητες στη ζωή σου? Ναι. Δημιουργικές ταχύτητες. Ναι. Ή δεν κινούμε καθόλου ή κινούμε με φοβερές ταχύτητες. Είσαι δηλαδή άνθρωπος των άκρων. Λιγάκι. Καλλιτέχνης. Καλλιτέχνης, έτσι κι αλλιώς είμαστε άνθρωποι των άκρων. Δεν υπάρχει μέση εδώ. Κοίταξε, όταν ξεκινήσει κάτι, εάν αρέσει στον κόσμο, το ζητάει κάτι άλλο. Ναι. Έτσι κι αλλιώς το πρόσωπο ενός καλλιτέχνη, στην ουσία ο καλλιτέχνης έχει πολλά πρόσωπα. Λοιπόν, θέλει να δείξει όλα τα πρόσωπα, να εκφραστεί. Και όταν βλέπεις ότι ζητάνε, ότι το αγαπάνε, ότι θέλουν κάτι, ότι έχει μία ανταπόκριση, έχεις έμπνευση. Έπειτα οι συνθέτες στην Ελλάδα γράφουν πολύ πολύ ωραία μουσική, πραγματικά. Εξαιρετικοί νέοι δημιουργοί υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Ζητάνε συνεργασίες, εγώ ευχαρίστω τις κάνω, γιατί θέλω, μ' αρέσει να δοκιμάζομαι σε διαφορετικά είδη μουσικής, όπως είδες άλλωστε. Και έτσι προχωράει αυτό. Τα αγαπάω πάρα πολύ, οπότε. Όμορφο να αγαπάς πολύ αυτό που κάνεις. Ναι. Πάμε στο επόμενο κομμάτι, το «Σε θέλω τόσο». Το «Σε θέλω τόσο» βγήκε το καλοκαίρι του 2016 και αυτό πήγε πάρα πολύ καλά, οφείλω να πω. Έτσι, είχε μια πολύ καλή θέση, από τις πρώτες θέσεις και εκείνο στα Greece Top 100. Και νομίζω έφτασε στη θέση, όχι νομίζω, σίγουρα 219 στα καλύτερα της Ευρώπης. Σε στίχους δικούς μου και μουσική του Έλληνα συνθέτη Balsam 17, από τον οποίο θα ακούσουμε και άλλα πράγματα μετά. Κάτι εντελώς διαφορετικό πάλι. Πολύ ωραία. Πάμε να ακούσουμε το «Σε θέλω τόσο» και επιστρέφουμε σε λίγο. Με δυο χέρια γυμνά τη φωτιά. Που με τυλίγει όταν είμαι μακριά σου. Σε θέλω τόσο. Μέσα στο αίμα μου κυλάς σαν θάλασσα γριεμένη. Thank you.
να σβήσω με δύο χέρια γυμνά τη φωτιά. Που με τυλίγει όταν είμαι μακριά σου. Σε θέλω τόσο. Μέσα στο αίμα μου κυλάς σαν θάλασσα γριεμένη. Λοιπόν, κάνεις θέατρο, γράφεις στίχους, τραγουδάς. Θα μπορούσε να ξεχωρίσεις κάποιο από αυτά τα τρία παιδιά σου, αν μπορώ να το θέσω έτσι. Όχι. Είναι όλα τρόποι έκφρασης του ιδίου πράγματος. Mm. Δηλαδή, νομίζω ότι συμπληρώνουν εμένα. Δηλαδή, εγώ είμαι και τα τρία. Είναι αλλιώς όταν γράφω στίχους ή το βιβλίο που έγραψα είναι αυτά που θέλω να πω στον κόσμο ή σε κάποια συγκεκριμένα άτομα. Τα λέω μέσα από τους στίχους, μέσα από τα κείμενα, από το λιμπρέτο που έγραψα. Στο τραγούδι εκφράζω τα συναισθήματα που έχω ζήσει, που θέλω να δώσω στον κόσμο, που θέλω να περάσω. Στο θέατρο παίζω διαφορετικούς ρόλους, που μου αρέσει να παίζω διαφορετικούς ρόλους, το ήθελα από παιδί αυτό. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι απλά διαφορετικοί τρόποι έκφρασης. Δεν είναι κάτι που ξεχωρίζω, ούτε και τους δίνω μεγαλύτερη, λιγότερη ή περισσότερη λιγότερη βαρύτητα. Το ίδιο και τα τρία για μένα. Δεν θα μπορούσα να επιλέξω. Με τίποτα. Δηλαδή, αν κάποιος έβαζε το μαχαίρι στο λαιμό να το πάει. Κοίταξε, έτσι, λέει, προσπάθησα να το κάνουν. Προσπάθησα να με κρατήσουν μόνο στο πιάνο, ας πούμε. Ναι. Αντέδρασα.
Αμέσως τραγούδι και αμέσως υποκριτική σχολή πήγα, που ήμουν και σε μικρότερη ηλικία. Προσπάθησα να με κρατήσουν μόνο στο τραγούδι το κλασικό. Αντέδρασα και πήγα στο crossover και πήγα στα υπόλοιπα πράγματα. Προσπάθησα να με κρατήσουν. Δεν μπορώ να κάνω μόνο ένα. Οπότε θεωρώ ότι είναι διαφορετικές πλευρές μου, να το πω, οι τρόποι έκφρασης. Είναι η μοίρα ενός multitasking ανθρώπου. Μπορεί. Μπορεί. Έχεις παραδώσει μαθήματα ορθοφωνίας? Ναι, στη Γερμανία. Εδώ δεν έχω παραδώσει μαθήματα καθόλου γενικά. Στη Γερμανία πολύ. Και ένας από τους λόγους που ήθελα να γυρίσω στην Ελλάδα ήταν ότι με είχαν πραγματικά γραπώσει, αρπάξει στο να διδάσκω από 18 χρονών, που κάπου έχανα το χρόνο της δικής μου καλλιτεχνικής πορείας. Και είπα, όχι, σταματάω, γιατί μπορώ να διδάξω σε μεγάλες ηλικίες. Τώρα δεν μου χρειάζεται να κάνω κάτι κι εγώ. Γι' αυτό δεν το έχω κάνει πάλι εδώ, αλλά θα μπορούσα σίγουρα. Απλώς. Πάντως το θεωρώ κρίμα, γιατί εγώ σαν Δαΐς και Φάλτσα, δηλαδή μπορώ να σπάσω τζάμια στα χιλιόμετρα, άμα αρχίσω να τραγουδάω. Καταλαβαίνω ότι η φωνή σου πιάνει πολλά επίπεδα, αν το λέω σωστά. Μπορείς και παίζεις με τη φωνή σου. Ναι. Έχει ωραία μέτρα, αλλά μπορείς και παίζεις με τη φωνή σου. Οπότε θα ήταν πολύ ωραίο να μπορέσεις να το διδάξεις αυτό σε κάποιον μαθητή. Ξέρεις, το να διδάσκεις θέλει πάρα πολύ ενέργεια. Είναι δύσκολο να διδάσκεις καλά και σωστά και να εμφανίζεσαι. Δηλαδή, συνήθως όσοι το κάνουν από ένα σημείο και ύστερα έχουν λίγο τραβηχτεί από το προσκήνιο και από τον πρώτο ρόλο. Θα το κάνω. Αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι θέλω να κάνω εγώ πράγματα. Να δώσω δικά μου. Και όχι μέσα από άλλους. Ναι, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο κομμάτι, για να επιστρέψουμε μετά να μιλήσουμε λίγο για το έργο σου. Ακριβώς. Το οποίο είναι Στιγμές. Θα βάλουμε τις Στιγμές, που είναι επίσης του Balsam 17, που έχει κάνει και το έργο, αλλά και το προηγούμενο που ακούσαμε, το Σε Θέλω Τόσο. Είναι του 2015, τραγούδι. Και αυτό δική μου η στίχη, πολύ πολύ αγαπημένο και ιδιαίτερο κι αυτό. Μιλάει για κάτι ιδιαίτερο. Ωραία, λοιπόν, αφήνουμε το κομμάτι Στιγμές. Σιγά σιγά να μας μεταφέρει στον κόσμο της Ναλιμάρ. Να τις γεμίσω
ζεστάνω στο κορμιό μου τη φωτιά για να στις δώσω όλες πάλι πίσω. Να ξεγελάσω ξανά τη σιωπή, τη μοναξιά. Και περνάμε τώρα σιγά σιγά mm-hmm. Για το έργο σου «Αστέρι της Ερήμου Νελιμάρ». Mm-hmm. Το «Αστέρι της Ερήμου Νελιμάρ» καταρχήν δεν γράφτηκε για να γίνει μοντέρνα όπερα. Γράφτηκε γιατί... Βασικά γράφτηκε όταν γύρισα από τη Γερμανία, που είδα λίγο έτσι διάφορα πράγματα τα οποία με έκαναν να... Νιώσω λίγο περίεργα, η νοοτροπία ήταν τελείως διαφορετική, οπότε λίγο κλείστηκα στον εαυτό μου και το αποτέλεσμα ήταν το έργο που έγραψα. Εκφράστηκα δηλαδή μέσα, ήθελα να πω μέσα από αυτό το βιβλίο αυτό που είμαι εγώ, δηλαδή όλοι οι χαρακτήρες που είναι μέσα στο βιβλίο αυτό που έγραψα, είμαι εγώ, οι 6 πρωταγωνιστές. Και έτσι έγινε. Τώρα από εκεί και ύστερα, πώς έφτασε να γίνει μοντέρνα όπερα, αυτό είναι πραγματικά λίγο σενάριο ταινίας. Στην αρχή έψαξα να βρω μια εικονογράφηση, όταν μου είπαν ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Βρήκα μια εξαιρετική εικονογράφο, τη Θωμαή Ζωγράφου. Πραγματικά δουλέψαμε μαζί 1,5 χρόνο στο εικόνες που έχει φτιάξει να παραπέμπουν στο έργο. Το έργο πρέπει να πω ότι διαδραματίζεται στα βάθη της Ανατολής, δηλαδή είναι λίγο χίλιες και μία νύχτες, να το πούμε έτσι. Έφτιαξε εξαιρετικές εικόνες. Κάποια στιγμή ο Balsam 17, ο συνθέτης των δύο τραγουδιών που μόλις ακούσαμε, μου ζήτησε να το διαβάσει, το διάβασε, του άρεσε πάρα πολύ. Μου λέει, εγώ βλέπω σε αυτό να γράφω ορισμένα πράγματα. Τραγούδια, μερικά τραγούδια. Του λέω, ναι, να το δούμε με ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. 34 τραγούδια γράψαμε στο τέλος, 130 λεπτά μουσικής. Επένδυσε όλο το έργο, όλο το βιβλίο, αυτούσιο, με μουσική και με τραγούδια. Δηλαδή και μουσικά χαλιά για την αφήγηση. Είναι γύρω στα 20 κομμάτια που είναι τραγούδια και τα υπόλοιπα 14 είναι μουσικά χαλιά για αφήγηση. Και χορό. Mm. Και έτσι ξαφνικά φτιάξαμε ένα νέο ελληνικό musical, να το πω, rock opera, μοντέρνα όπερα. Το οποίο το παρουσίασα, έφτιαξα το βιβλίο, έγινε η παρουσίαση του βιβλίου με αποσπάσματα από το έργο στον Ιαννό, πέρυσι τον Ιανουάριο, 5 Ιανουαρίου. Και είχε τέτοια επιτυχία που και στον ίδιο Ιαννό το ξαναζήτησαν, αλλά και μου ζήτησαν παραστάσεις. Οπότε ξαφνικά βρέθηκα να φτιάχνω ένα θίασο για να παίζω το έργο. Να πω ότι το βιβλίο κυκλοφόρησε και με CD, δηλαδή στο πίσω μέρος του βιβλίου που κρατάς τα χέρια σου. Έχει και CD με εξαιρετικούς καλλιτέχνες μέσα που τραγουδάμε. Αρχίσαμε έτσι τις πρώτες παραστάσεις, πρώτα στην Γκαλερί Δημιουργών στην Κηφισιά, μικρότερους χώρους. Ξαναγυρίσαμε στον Ιαννό, μας ζητήσαν την Παγκόσμια ημέρα φωνής. Η UNESCO Τεχνών Λόγου και Επιστημών Ελλάδος ενθουσιάστηκε με το έργο, μας έδωσε την αιγίδα της και μας άρχισε να οργανώνει παραστάσεις σε μεγάλα θέατρα. Οπότε ξαφνικά το Αστέρι της Ερήμου Νελιμάρ από τη μικρή, σχετικά μικρή σκηνή του Ιαννού έφτασε σε μεγάλες σκηνές στο Δημοτικό Θέατρο Καλλιθέα, στο μεγάλο, στο Αμερικάνικο Κολέγιο Ελλάδος, στο Θέατρο Πίρς. Τώρα είμαστε την επόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα, στο Πολυχώρο Δημαρχείου Παλαιού Φαλήρου. Και έτσι συνεχίζουμε την πορεία μας. Ξαφνικά, βέβαια, από τα λίγα άτομα έχουμε ένα 22 μέλη. Ναι, 22 μέλη. Ναι, θίασο.
με πολύ καλούς τραγουδιστές. Ναι. Το Σταύρος Αλαμπασόπουλος στο πρωταγωνιστικό ρόλο. Εγώ κάνω επίσης ένα από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους, στην Κακιά και Σατανική του έργου. Τώρα έχουμε μαζί μας, είχαμε στην ηχογράφηση είναι η Αγγέλα Μεταλινού του βιβλίου που έχεις μπροστά σου, ξαναλέω. Τώρα θα είναι η Σμαράγδα Βαγγελή για πρώτη φορά μαζί μας. Το Βασίλεια Σημακόπουλο, που είναι έτσι σταθερός συνεργάτης από το 2013 στο ρόλο του Αγγέλου. Το Μάριο Ανδρέου, ο οποίος μας έρχεται, είναι τενόρος από την Κύπρο. Μας έρχεται κάθε φορά, πετάει από την Κύπρο για το έργο. Τη Μαριάννα Κουκουτσάκη, που παίζει το ρόλο της Θεάς Μοίρας. Χορεύουν εκφραστικό χώρο Λίλα Σταθοπούλου, οριεντάλ χορό η Φωτεινή Παπασταύρου, μοντέρνο μπαλέτο η Ζωή Παπαδοπούλου, η Ναταλία Ροδανού και η Αλεξάνδρα Γιανακοπούλου. Έχουμε ένα εξαιρετικό σύνολο φωνητικό που παίζουν θεατρικά μέσα στο έργο. Ρέα Βουδούρη, Ελένη Διακάκη, Μυρσίνη Μορέλη, Κορίνα Παρδάλη, Ελευθερία Στάμου, Χριστίνα Τζιάλα, Καλλιόπη Τζιβανάκη, Γιούλη Φιλιππίδου και Μαρία Χατζημανόλη. Αυτό είναι το καινούριο. Την περασμένη φορά είχαμε κάποια άλλα άτομα, 4 διαφορετικά. Τώρα τα κορίτσια αυτά είναι 4 από αυτά είναι καινούρια. Αφηγητής ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Γιάννης Δεγαΐτης, όπου έχει κάνει και τη σκηνοθετική επιμέλεια. Αυτά τα λίγα. Ωραία. Θα ήθελα να διαβάσω λίγο, πριν πάμε στο επόμενο κομμάτι, mm-hmm. Λίγο από το Πιστόφυλλο, mm-hmm. για να το βάλω λίγο τους ακρατές μας στο πνεύμα του βιβλίου σου. Και γράφει το εξής. «Κάπου στα βάθη της Ανατολής, το αστέρι της Ερήμου έμελε να αλλάξει άθελά του τη μοίρα ενός ολόκληρου λαού. Η δόξα και τα πλούτη του φημισμένου βασιλιά Σαχριμάν χάνουν μοναμιά στη λάμψη τους μπροστά στην άδολη ομορφιά της μυθικής πριγκίπισσας Ναλιμάρ. Οι νικηφόρες μάχες που κέρδισε με το σπαθί του φαίνονται ασήμαντες μπροστά στον υπέρβλητο δίλημα που τον διχάζει». Θα σταματήσω κάπου εδώ, θα το διαβάσω όλο. Mm-hmm. Να αφήσω λίγο έτσι και... Να πω ότι το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Νόηση. Σωστά. Και που έχουν πραγματικά βοηθήσει πάρα πολύ όλη την πορεία του βιβλίου και τις παρουσιάσεις και τις παραστάσεις. Και να πω ότι σε αυτό που θα ακούσουμε τώρα, θα ακούσουμε τη φωνή του Γιάννη Φίλια, που είναι και ο πρώτος που έκανε και το ρόλο αυτό του Βασιλιά Σαχριμάν, και στο ρόλο της Ναλιμάρ την Αγγέλα Μεταλινού. Επίσης, στο ρόλο της Θεάς Μοίρας είναι η Μαρία Λατσίνου. Είναι λίγο διαφορετικά τα ονόματα από αυτά που είναι τώρα στις παραστάσεις. Οι υπόλοιποι είμαστε ίδιοι. Ωραία. Πάμε λοιπόν στο medley βιβλίου mm-hmm. και επιστρέφουμε. Αστέρι της ερήμου, πες μου, γιατί με αποφεύγεις, στάσου μη φεύγεις, άσε δυο λόγια να σου πω. Γεννιέται στην αυλή μας. Ο βασιλιάς μας ο τρανός με τόσες αρετές και η μυθική πριγκίπισσα, το αστέρι της ερήμου. Αγάπη που άνθησε μες στα τραγούδια, αγάπη που έσβησε μόλις χθες. Ό,τι θέλω. Ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλω. Ό,τι θέλεις. Το μετεράδι στον ωραίο σου λαιμό είναι μύθι της αξίας. Θα μου το δίνες κι αυτό. Για πάντια μεγάλη το μετεράδι να ζητάς. Πάρ' το, ας είναι χαρισμά σου. Ο μοίρα παντοδύναμη, γιατί με εγκαταλείπεις. Ποιος σθένος, ποια θυσία, ποια τόλμη μου ζητάς. Πώς να ξεφύγω άμυρος από μια τέτοια μοίρα. Πώς μου ζητάς να παρνηθώ, μου ζητάς να παρνηθώ το δρόμο της καρδιάς. Η μοίρα σου είναι η τροχιά. Πρόσπαινα, το ξωτικό σηκώνεται και πάλι. Ελύσετε παμπώνυρα και ύπουλα ορμά. Για την κατάλληλη στιγμή περίμενε με δόλο.
να σπάσει του αγγέλου τα ολόλευκα φτερά. Μη με αφήνεις να λιμάρ χωρίς τη ζεστασιά σου. Πριν σε γνωρίσω ήμουν άραγε ζωντανός. Αν δει το πρόσωπο μου, αν δει το πρόσωπο μου, θα φύγει μακριά. Με μιας με φίλτρο την αγάπη σκορπίζονται σαν στάχτης του ανέμου τα φτερά. Τίποτα δεν συγκρίνεται με πλούτη και εξουσία, και όσοι δεν το γεύτηκαν με ζήλια το κοιτούν. Στα σου κυρά περίμενε, θα κάνω τις ζητήσεις. Αξεφνά σβήσε τα κεριά που έκαιγα στο παλάτι. Η επιθυμία σου απαιτεί πανούργα μαεστρία. Κι όποιος μ' αυτό συμμάχησε, πούλησε την ψυχή του. Μες στο σκοτάδι χάθηκε, δεν έχει λιτρωμό. Θέλω να εκδικηθώ, μόνο αυτό τώρα ζητάω. Δε θα ξανανικηθώ, έμαθα να πολεμάω. Θέλω να εκδικηθώ! Θέλω να εκδικηθώ! Πως ονειρεύομαι θαρώ, πως είδα μια νεράιδα που ξύπνησε τον έρωτα, που μ' άγγιξε βαθιά και μ' έχει δέσει μυστικά στον πέπλον της τα μάγια. Όχι, αυτό δεν το μπορώ, όχι, δεν θέλω έτσι να ζήσω. Δεν θα ψηφίσω τις αρχές που θέσπισα εγώ. Μια αγάπη σαν κι αυτή, ουράνια είναι ευλογία, για αυτήν αξίζει να τολμάς με θάρρος, με θάρρος την ψυχή. Η πόλη όμως στη ζωή σημαίνει να επιλέξεις και να τη σκληρά για αυτά που αγαπάς. Μπρος τολμήστε και θα ανοίξουν όλοι οι δρόμοι. Είναι το μυστικό της επιτυχίας. Είναι το μυστικό της επιτυχίας. Είναι το μυστικό της επιτυχίας στη ζωή. Ο χρόνος όμως δυστυχώς περνάει πολύ γρήγορα και κάπου εδώ θα κλείσουμε με την πολύ όμορφη κουβέντα που είχαμε με την Μάνια Βλαχογιάννη. Πες μας για την παράσταση που θα γίνει τώρα στις 23 του μηνός. Τη Δευτέρα, στις 23 του μηνός, ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου μαζί με τον Όμιλο για την UNESCO Τεχνών, Λόγου και Επιστημών Ελλάδος μας καλέσανε σε μία παράσταση στον Πουλιχώρο Δημαρχείου Παλαιού Φαλήρου, που από ό,τι είδα είναι πάρα πάρα πολύ όμορφος, για το έργο αυτό που άκουσες, για τη μοντέρνα όπερα, με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Στις 8 η ώρα ξεκινά η παράσταση και σας περιμένουμε έτσι με πολύ πολύ αγάπη για να σας ταξιδέψουμε στα βάθη της Ανατολής. Θέλω να πω πάνω σε αυτό ότι επειδή σκέφτηκα ότι το έργο θα ήταν, έχει διάφορα νοήματα, μιλάει για τη μοίρα, τη θέση της μοίρας στη ζωή μας, για τα ιδανικά μας, για το ότι αυτό αξίζει στη ζωή.
να ακολουθήσει τα ιδανικά σου μέχρι το τέλος. Το μετέτρεψα και σε μια εκδοχή, σαν να το πούμε, σαν παιδική όπερα για παιδιά. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά, κάναμε την πρεμιέρα μας στην Ογκολογική Μονάδα Παιδών Μαριάννας Βαρδινογιάννη τα Χριστούγεννα. Κάναμε και άλλες δύο παραστάσεις έτσι, στο Ελεύθερο Θέατρο. Και θέλω να πω ότι υπάρχει και το αστέρι της ερήμου Νεφέλη και Ναλιμάρ πλέον. Το οποίο και αυτό κοιτάζουμε να συνεχίσει την πορεία του σε σχολεία ή σε παραστάσεις έτσι, για παιδιά, αλλά για family project, για όλη την οικογένεια. Και επίσης θέλω τώρα εγώ μόνη μου, σε καθοδηγώ. Ναι, έτσι ακριβώς. Σου δίνω το τιμόνι. Μου δίνεις το τιμόνι. Με χαρά. Να πω ότι παράλληλα με όλα αυτά, που έγινε και η δισκογραφική δουλειά με την Οθευμένη Αγάπη του Σίγκλ, έγινε και μια άλλη πάρα πολύ ωραία δισκογραφική δουλειά, που κυκλοφόρησε την ίδια εποχή με την Οθευμένη Αγάπη. Ένα άλμπουμ με το συνθέτη Oral Fragment, με τον οποίο είχαμε κάνει και το Μύθος 90 Μίκης Θοδωράκης παλιότερα. Και λέγεται Return to Space 2, που είναι κάτι πραγματικά για μένα ονειρικό. Είναι ηλεκτρονική μουσική που σε παραπέμπει σε ταξίδι στο διάστημα με φωνητικά, δικά μου, εντάξει, κλασικά φωνητικά, το οποίο νομίζω ότι έχει και, θα έχει και μέλλον. Για την ώρα έχει κάνει τα βίντεο ο Θεοφάνης Ματσόπουλος, που ασχολείται με, φτιάχνει βίντεο για 700 πλανητάρια στον κόσμο. Είναι σαν να βλέπεις ταινία επιστημονικής φαντασίας, κάπως έτσι. Υπέροχο, ακούγεται. Πολύ. Mm-hmm. Πολύ. Λοιπόν, να πω άλλη για ακόμα μια φορά. Το αστέρι της ερήμου Ναλιμάρα από τη Μάνια Βλαχογιάννη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Νόηση. Από τις εκδόσεις Νόηση, με CD. Είναι βιβλίο με CD και είναι σε μια συλλεκτική έκδοση, θα έλεγε κανείς. Το βλέπεις. Και κάποιος θα το βρει σε βιβλιοπωλεία, καθώς και στον εκδοτικό οίκο. Και στον εκδοτικό οίκο και λογικά και στην παράσταση θα υπάρχουν βιβλία. Εγώ θα έλεγα να μην τη χάσετε. Είναι πραγματικά πολύ αξιόλογη παράσταση. Είναι 95 λεπτά, στα οποία υπάρχει τραγούδι, χορός και θέατρο. Ωραία, οπότε δεν έχει τίποτα κανείς να χάσει, μόνο να κερδίσει. Νομίζω πως ναι. Ωραία, αφού σε ευχαριστήσω. Και εγώ σε ευχαριστώ. Για την πολύ όμορφη κουβέντα και που ήρθες στην εκπομπή μου και μου κράτησες συντροφιά και μάθαμε και όλα αυτά τα πράγματα που κάνεις, όσα προλάβαμε τέλος πάντων. Και εγώ σε ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου έδωσες να τα δώσω και στο δικό σου το κοινό. Και στο κοινό του Άλχημη. Και ελπίζω να τα ξαναπούμε, βέβαια. Να τα ξαναπούμε κάποια σίγουρα. Στιγμή ή στην επόμενη σου δουλειά, με το καλό. Να έρθεις πάλι εδώ να τα πούμε. Πολύ, πολύ ευχαρίστω. Εσείς μη φύγετε, γιατί μετά το επόμενο κομμάτι θα έχουμε μέχρι τις 9 πολύ, πολύ ξένη μουσική. Προς το παρόν θα ακούσουμε το Alignment of the Spheres. Από το Return to Space 2. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ, Μάγια. Και εγώ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.